Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει εικόνα από τον, από τον Malik Pope είναι ο coach, ο κύριο Δημήτρη Κυριακού, ο οποίο τον αντιμετώπισε κιόλα όπω ξέρουμε, το Πανεπιστήμιο τη Νεβάδα, εκεί που είναι. Κύριε Κυριακού, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Σα πετυχαίνουμε σε φάση διακοπών ή όχι? Ναι, είμαι σε φάση διακοπών, ατομικών και έρευνα. Όλο μαζί. Να σα πω, σε εσά του προπονητέ, υπάρχει ποτέ το κομμάτι το διακοπό που να πείτε ότι 2-3 μέρες δεν ασχολούμαστε με τίποτα, τα κλείνουμε όλα και απλά κάνουμε διακοπές? Όχι, Πιστεύω ότι για κάποιους υπάρχει, αλλά όταν ξέρεις, θέλεις να εξελίσσεσαι συνεχώς, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, ναι. Οι περισσότεροι είστε λίγο. Έχετε παντρευτεί τη δουλειά σας λίγο παραπάνω, νομίζω, από το μεσόωρο. Αλλά οκ, εντάξει. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ναι, μάλλον έχουμε παντρευτεί τη δουλειά μας και χωρίζουμε από τα σπίτια μας. Κάπως έτσι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, έκανα λίγο μία εισαγωγή για τον Pope. Ένα παίχτη που νομίζω μπορείτε να μας εξηγήσετε καλύτερα. Από τη στιγμή που τον ανακοίνωσε πάω και ψάξαμε κάποια στοιχεία. Εγώ ήταν ένα παίχτη που ξεκίνησε να παίζει 3. Στην πορεία έγινε 4 και πέρσι ήταν 5 στην senior σεζόν του στο Πανεπιστήμιο. Ναι, ναι. Τι ακριβώς ισχύει με το συγκεκριμένο? Καταρχήν υπάρχει ένα πρόβλημα στην εξέλιξη των παικτών πολλές φορές στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει να κάνει με το high school το οποίο βρίσκονται. Mm-hmm. Ο Pope όντως είχε πολύ μεγάλες δυνατότητες, είχε κάποιες μικροατυχίες τραυματισμών από αυτές που έχουν δεκάδες παίκτες οι οποίοι έχουν αγωνιστεί στο NCAA ή στο αμερικάνικο high school. Και έχει να κάνει πολλές φορές και με τους προπονητές τους, οι οποίοι απαιτούν πολύ σκληρή δουλειά σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, σε αθλητές οι οποίοι ψηλώνουν και εξελίσσονται, με αποτέλεσμα και νευρομικά, αλλά και σε θέματα από το θέμα των οστών, να μην είναι έτοιμοι να mm-hmm. ανταπεξέλθουν σε αυτό. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν τα μικρά προβλήματα δημιούργησαν έλλειψη ρυθμού σε αυτόν τον αθλητή. Μετά οι απαιτήσεις, όπως εσείς προείπατε, ήταν πολύ μεγάλες, θεωρούνταν ο αντιντουράν, έτσι mm-hmm. ένας αθλητής ο οποίος θα έμπαινε και θα άλλαζε τα δεδομένα σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο και αν πήγαινε και με οποιοδήποτε τρόπο και όπως και αν αγωνιζόταν. Αυτά τα μικροπροβλήματα τραυματισμού τα οποία είχε και στο κολεγιακό είναι αυτά που δεν τον άφησαν να βρει ρυθμό. Όντως οι ανάγκες του πανεπιστημίου του ήταν να παίζει και 5. Βέβαια ήταν αυτό που θα λέγαμε εμείς stretch 4 προς το 5, mm-hmm. αν και αν το δει κανείς να αγωνίζεται συνολικά με τον τρόπο που σουτάρει τα τρίποντα, με τον τρόπο που πασάρει, θα λέγαμε ότι είναι stretch 3 για 4. Εμείς χρησιμοποιούμε αυτές τις έννοιες βέβαια στην Ευρώπη. Θα σας πω ότι στην Αμερική τα περισσότερα ακόμη και πανεπιστήμια υψηλού επίπεδου δεν κατανοούν την έννοια του stretch παίκτη και ούτε ψάχνουν για αυτού του είδους τους παίκτες. Mm-hmm. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν ως πεντάρι, ήταν η τελευταία του χρονιά, η ατραυμάτιστη χρονιά του. Πήγε πάρα πολύ καλά. Καλά κάνετε και το σημείο το κομμάτι του ατραυμάτιστη, γιατί σε ό,τι αναφορά υπήρχε για αυτόν διαδικτυακή, σχεδόν mm-hmm. σε όλες υπήρχε αναφορά στο κομμάτι του τραυματισμού του, όταν ήταν στο high school, αυτό που μας είπατε στο ξεκίνημα. Μπράβο, μπράβο. Δεν ξέρω ότι στην Ελλάδα ταράζονται και οι φίλαθλοι και οι οπαδοί και πολλοί διοικητικοί όταν ακούνε αμάν αυτός είχε stress fracture και αμάν τι γίνεται και mm-hmm. αν τον πάρουμε εμείς θα είναι κουτσό άλογο τα γνωστά αυτά. Θα σας πω ότι οι περισσότεροι παίκτες οι οποίοι έχουν περάσει και ίσως ασοκάρει, mm-hmm. αντί να μην πω οι περισσότεροι, να είμαι πιο επικής, πάρα πολλοί παίκτες Αμερικανοί που έχουν περάσει από την Ελλάδα, ακόμη και σε ομάδες Ευρωλίγκα, έχουν περάσει από το πρόβλημα των καταγμάτων κόπωσης. Ναι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Mm-hmm. Πραγματικά πιέζονται εξαιρετικά στα σχολεία τους, στα πανεπιστήμια τους και έχουμε δει κατά καιρούς, νομίζω, και live τραυματισμούς πάρα πολύ δυνατούς ναι. τέτοιων παικτών. Εκείνο που θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι στην εξέλιξη ενός αθλητή και ειδικά από τη μικρή ηλικία πλέον στην ηλικία που ανδρώνεται, mm-hmm. αρχίζει και το σώμα να οριμάζει. Ένα από τα χαρακτηριστικά νομίζω που είχε και ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ καλό πρόγραμμα conditioning με βάρη κτλ. Mm-hmm. Αυτό είναι και αυτό το οποίο θα βοηθήσει αυτόν τον αθλητή να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Κύριε Κυριακού, όταν μιλάμε για νέα παιδιά Αμερικανούς που για πρώτη φορά ουσιαστικά θα έχουν ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, να το πω έτσι, αν και στο κολέγιο η δουλειά που κάνουν επαγγελματική είναι. Τέλος πάντων, στο επαγγελματικό της Ευρώπης, ένα ερωτηματικό πάντα έχει να κάνει με την προσαρμογή τους και με το χαρακτήρα τους. Στη λογική του ευρωπαϊκού μπάσκετ και γενικά ο Pope, ας πούμε, για παράδειγμα, έρχεται σε μια ομάδα που και απαιτήσεις έχει
με στόχους και όλα αυτά, και συνεχόμενα παιχνίδια, δηλαδή ανά τρεις ημέρες. Σε αυτό το κομμάτι, πώς θεωρείτε ότι μπορεί να κάνει την προσαρμογή του? Καταρχήν να πω ότι στο κολέγιο παίζεις τρία παιχνίδια την εβδομάδα. Mm-hmm. Ωραία. Έτσι. Παίζεις τρία παιχνίδια την εβδομάδα έχοντας πολύ λίγο χρόνο ξεκούρασης, πολύ δυνατές προπονήσεις. Πολλά πανεπιστήμια προπονούν τρεις ώρες την ημέρα τους αθλητές τους στην ομαδική προπόνηση και πολλές φορές και μία ώρα τουλάχιστον στην ατομική. Mm-hmm. Τα παιδιά αυτά κάθονται ατελείωτες ώρες στα δάνεια. Πρέπει να διαβάσουν, έχουν όλη αυτή την πίεση. Οπότε αυτή η κόπωση, ο κάματος που αναφέρεται, είναι κάτι που είναι συνηθισμένοι. Δεν είναι κάτι καινούριο για αυτούς τους αθλητές. Mm-hmm. Εκείνο που θα έλεγα ότι παίζει την μεγάλη διαφορά στους rookie παίκτες είναι το κομμάτι καθαρά το εγκεφαλικό. Το πόσο εγκεφαλικός είναι ένας παίκτης. Έχω συζητήσει άπειρες συζητήσεις, θα έλεγα, με Έλληνες προπονητές, Α1, Ευρωλίγκας, ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται και τους συναντώ στα Summer League, συναντιόμαστε σε κάποια σεμινάρια ή βρισκόμαστε για να συζητήσουμε για αθλητές. Και εκείνο που πάντα λέω είναι ότι αν ήταν να διαλέξω έναν αθλητή για να έρθει στην Ευρώπη, ο οποίος θα έχει φυσικά προσόντα, και έναν αθλητή ο οποίος δεν θα έχει τόσο μεγάλα φυσικά προσόντα, αλλά θα είναι εγκεφαλικός, πάντα θα πήγαινα στον εγκεφαλικό. Mm-hmm. Ο λόγος είναι γιατί θεωρώ ότι οι εγκεφαλικοί παίκτες έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων, των νέων δεδομένων, και μπορούν πολύ πιο εύκολα να προσαρμοστούν. Στην περίπτωση τώρα του ΠΟΠ, για να πάω συγκεκριμένα, mm-hmm. ο αθλητής αυτός είναι ένα συνδυασμός των δύο. Το IQ του, το μπασκετικό, είναι αρκετά υψηλό. Δεν είναι κάποιος τυχαίος και βρίσκεται και σε μια φάση στη ζωή του που θέλει να αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί αργότερα στο NBA. Mm-hmm. Πιστεύω ότι δεν θα έχει, αν οι άνθρωποι, όπως σας είπα, πιστεύω στη δουλειά που γίνεται στις ομάδες της Α1, συγκεκριμένα στο ΠΑΟΚ, στο team, στους ανθρώπους οι οποίοι απαρτίζουν και το conditioning team, στους γιατρούς, γιατί όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα βάζουμε, να τα λαμβάνουμε υπόψη όταν σκεφτόμαστε ότι ένας αθλητής έρχεται εδώ. Αν έχει support και η καθημερινότητά του είναι φυσιολογική, επειδή έτσι κι αλλιώς θα περάσει από το πολιτισμικό σοκ, αυτό είναι που θα τον βοηθήσει να ανταπεξέλθει. Ναι. Mm-hmm. Στο καθαρά αγωνιστικό και με βάση αυτά που μας είπατε και στην αρχή, χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα. Ωραία. Mm-hmm. Έχει ο playmaker του ΠΑΟΚ την μπάλα, στείνει ένα pick and roll με τον Pope και παίρνει mm-hmm. την μπάλα ο Pope. Θα θέλει να την πάρει στο τρίποντο και να παίξει από εκεί, μπορεί να παίξει με πλάτη, μπορεί να παίξει πάνω από τη Στεφάνη. Ποιο είναι δηλαδή το στοιχείο του που ξεχωρίζει πιο πολύ? Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω μία λέξη η οποία είναι αγγλική και αλλά πιστεύω οι Έλληνες, πιστεύω πολύ στους Έλληνες και στο γεγονός ότι γνωρίζουν οι περισσότεροι αγγλικά, multidimensional. Mm-hmm. Ο παίκτης αυτός μπορεί να σου πασάρει από το low post, να παίξει πάνω από τη στεφάνη και να σουτάρει και τρίποντο. Τεχνικά δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει και το pop-out και το short roll. Mm-hmm. Δεν είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα καλός στο να κάνει την μπάλα receive την ώρα την οποία γίνεται η κίνηση, όπως τα βαριά center πολλές φορές, mm-hmm. που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και τον παίκτη μαζί. Mm-hmm. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός στο αν κάνει την κίνηση αυτή και του πετάξει την μπάλα πάνω από το καλάθι. Mm-hmm. Εκεί είναι εξαιρετικός. Επίσης, φαίνεται μικρό, αλλά στο παιχνίδι που έπαιξε εναντίον του Πανεπιστημίου μας, το παιδί αυτό είχε 16 πόντους, είχε 4 assist, mm-hmm. που για ψηλό καταλαβαίνετε να έχει 4 assist δεν νούμερο, είναι τυχαίο. Έτσι, είναι μεγάλο νούμερο, έχει 2 assist ένα παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή είναι σχεδόν γκάρ σε αυτό το κομμάτι. Και βέβαια, ήταν φόβος και τρόμος στο σκάουτινγκ το οποίο είχε κάνει το Πανεπιστήμιο όσον αφορά τα alley-oop καρφώματά του, όπως επίσης και στο pick and roll ή όταν ερχόταν από την flip πλευρά, δηλαδή όταν ερχόταν από την weak side, mm-hmm. στην πάσα του κοντού. Mm-hmm. Έχει πολλά χαρακτηριστικά, δεν έχει ένα. Αυτό τον κάνει πολύ πιο επικίνδυνο από έναν παίκτη που μπορείς να του κλείσεις το pick and roll, είτε με την άμυνα στο pick and roll, είτε δίνοντας κάποιο είδους βοήθεια και να τελειώσει εκεί το όλο σκάουτινγκ. Mm-hmm. Είναι πολύ διάστατος. Ναι, ναι. Στο κομμάτι της προσαρμογής στον ευρωπαϊκό τρόπο του μπάσκετ, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το επίπεδο το κολεγιακό, εντάξει, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, ότι είναι άλλο μπάσκετ από αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα, σίγουρα, mm-hmm. και στην Ευρώπη σε πιο μικρό βαθμό. Γιατί στην Ευρώπη, okay, μπορεί να βρεις και ομάδες που είναι πιο αθλητικές ή τέλος πάντων που να παίζουν ένα ανάλογο έτσι, παιχνίδι. Mm-hmm. Χρησιμοποιώ για παράδειγμα τη Ludwigsburg πέρσι, που θύμιζε πολύ ομάδα κολεγίου. Μπράβο, ο συγκεκριμένος λοιπόν παίχτης, επειδή πραγματικά έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί και άλλες κινήσεις έχουν γίνει, αλλά ο συγκεκριμένος
Έχει πραγματικά ένα background τέτοιο. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι τον περιμένανε σαν τον Λέοναρντ, ένα παράδειγμα, από το πανεπιστήμιο που είχε βγει κιόλας. Όσο να είναι, τη δεύτερη χρονιά του ήταν μέσα στο. Ήταν πιθανόν μέσα στους κορυφαίους 10 για τον draft. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ του ματσάρει καλά. Δηλαδή, έχει τα στοιχεία για να μπορέσει να ματσάρει στον ευρωπαϊκό τρόπο. Συνήθως θα πάω πίσω σε αυτό που είπα για τα φυσικά προσόντα και το πόσο κεφαλικός είναι ένας αθλητής. Mm-hmm. Ένας αθλητής σαν τον Μπομπ, που δεν στηρίζεται απαραίτητο στα φυσικά του προσόντα. Και τι εννοώ με αυτό. Δεν στηρίζεται στην ταχύτητά του, ας πούμε, στο ανοιχτό γήπεδο. Mm-hmm. Δεν στηρίζεται στο fast break παιχνίδι. Mm-hmm. Έτσι. Είναι κομμάτι του, αλλά δεν στηρίζεται σε αυτό. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι στα 2-10 και παίζει στην ουσία τεσάρι. Έτσι. Ναι. Στηρίζεται σε άλλα πράγματα. Στηρίζεται στο ότι μπορεί να πασάρει σωστά, αν πασάρει να κάνει receive την μπάλα πίσω. Στηρίζεται στο γεγονός ότι μπορεί να παίξει καλά ψηλά από τη στεφάνη, πάνω από τη στεφάνη. Και στηρίζεται επίσης στο εξωτερικό του σουτ. Έχει δηλαδή χαρακτηριστικά που τον κάνουν περισσότερο Ευρωπαίο, λιγότερο Αμερικάνο. Δηλαδή, ο Ντουράν θα κάνει fade away. Δίνω mm-hmm. τώρα το παράδειγμα ναι, του Ντουράν. Ναι. Έτσι, και θα κάνει πολύ καλά fade away. Θα πάρει μία τρίπλα τρίποντο. Έτσι. Αυτό τον κάνει πάρα πολύ καλό στο ένας-ένας. Δεν είναι τόσο καλό στο low post, ειδικά με ψηλότερους δυνατό, ή με, μάλλον ισομεγεθείς, να πω, δυνατότερους παίκτες. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ περισσότερο και πιο εύκολο στο ένας-ένας ακριβώς, γιατί μπορεί να το κάνει. Θέλει το ανοιχτό γήπεδο, θέλει την κίνηση αυτή. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να παίξει στην Ευρώπη. Αλλά είναι χαρακτηριστικά που προσδίδω στον παίκτη αυτόν για τη δυνατότητά του να εξελιχθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Pop έχει και τα άλλα χαρακτηριστικά. Έτσι. Mm-hmm. Τα οποία, γι' αυτό όπως σας είπα, είναι ο αντί-Durant. Του δίνουν τη δυνατότητα να μπορεί να εξελιχθεί αναλόγως με το τι ομάδα του ζητήσει. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να του ζητήσει να κάνει pop-out, μπορεί να του ζητήσει να είναι weak side και να περιμένει τον κοντό να πετάξει μπάλα πάνω από τη στεφάνη. Mm-hmm. Έτσι. Μάλιστα. Μου φαίνονται πολύ απλά αυτά που λέω, αλλά σίγουρα σε μια διαδικασία play βγαίνουν, μπορούν να βγουν απλά. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Μήπως έχετε εικόνα και για το καινούριο παίχτη που ανακοίνωσε πάω χθες, τον Τζορντίν Ουίλιαμς? Θα σας πω ψέματα για τον Ουίλιαμς, γιατί mm-hmm. είναι σε εντελώς διαφορετική περιφέρεια. Ναι. Δεν τον θυμάμαι και πολύ καλά. Mm-hmm. Δεν τον θυμάμαι και πολύ καλά. Και δεν σας το κρύβω, προέρχομαι από εβδομάδες πλέον κοιτώντας πάρα πολλούς κολεγιακούς παίκτες. Για εντάξει, ένα μυαλό είναι, ομάδες, καταλαβαίνω. Ναι, για διάφορες ομάδες. Ναι, δυστυχώς ο σκληρός δίσκος έχει πρόβλημα μεγαλώνοντας. Ναι, το καταλαβαίνω. Έχει τόση μεγάλη απόσταση η δεύτερη κατηγορία κολεγίων από την πρώτη, αυτό τουλάχιστον, γιατί αυτό μας έμεινε λίγο παραπάνω στο Williams. Που ναι. Έχει μεγάλη απόσταση, έτσι. Έχει, κοιτάξτε, έχει μεγάλη απόσταση όσον αφορά στην οργάνωση και όσον αφορά το επίπεδο το οποίο οι αθλητές ανταγωνίζονται. Ναι. Δεν σημαίνει ότι αθλητής ο οποίος έχει από τη δεύτερη κατηγορία έρθει στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα δεν μπορεί να παίξει πολύ καλό μπάσκετ. Mm-hmm. Η δεύτερη κατηγορία έχει πολύ χαμηλότερο επίπεδο οργάνωση. Σαφώς πάνε παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν μπορούν εκείνη τη στιγμή να αγωνιστούν στην πρώτη κατηγορία, mm-hmm. έτσι. Δηλαδή πάει άλλου είδους παίκτης. Αλλά έχει πολύ καλούς παίκτες, όπως και η τρίτη κατηγορία, οι οποίοι θα μπορούσαν, δεν είναι πάρα πολλοί, αλλά υπάρχουν, οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να αγωνιστούν σε υψηλά πρωταθλήματα ευρωπαϊκά. Mm-hmm. Εκεί που ίσως κάπου χάνουν είναι, αν δεν προέρχονται από καλό πρόγραμμα με καλό προπονητή, χάνουν ακόμη περισσότερο σε αυτό που αναφέρατε, στη διαφορά του τεχνικού κομματιού μεταξύ Ευρώπης και κολεγιακού. Mm-hmm, mm-hmm, γιατί όπως και να έχει, η πρώτη κατηγορία έχει τα μελλοντικά draft. Mm-hmm. Δηλαδή έχει αθλητές υψηλού επίπεδου που πρέπει είτε το θες είτε όχι να ανταπεξέλθεις και αμυντικά και επιθετικά απέναντί τους. Mm-hmm. Ακόμη και αν δεν είσαι ο γκουρού της τακτικής. Mm-hmm. Έτσι. Αντίθετα, η δεύτερη κατηγορία δεν το έχει αυτό. Ξαναλέω, οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα είναι κάποια πολύ καλά προγράμματα που έχουν πολύ καλούς προπονητές και πλησιάζουν το ευρωπαϊκό στυλ. Ναι. Κύριε Κυριακού, και πριν σας αποδεσμεύσω, βλέπουμε ότι φέτος, πλην τον ένα πιο γενικό σχόλιο τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα, πλην τον δύο, που okay, είναι σε ένα άλλο επίπεδο, δεν το συζητάμε, οι άλλες ομάδες όλες που πάνω κάτω στο ίδιο καζάνι βράζουν, άλλοι με κάποια περισσότερα χρήματα, άλλοι με λίγα λιγότερα, αλλά όλοι σε ένα επίπεδο αρκετά έτσι ενδιαφέρον. Ναι.
φέτος μας κάνει έτσι μια, όχι ανυπομονησία, μια πρόκληση να το πω για το νέο πρωτάθλημα, ότι θα είναι σε ένα καλό επίπεδο, ειδικά κινήσεις Αμερικανών σε αρκετές ομάδες. Βλέπω ομάδες που έρχονται από τις χαμηλότερες κατηγορίες και χρήματα ρίχνουν και Αμερικανούς ενδιαφέροντες παίρνουν. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα και αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό. Καταρχήν βλέπω περισσότερη, θα έλεγα, υγεία στις ομάδες. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό που παρατηρώ είναι οι ομάδες είναι πιο υγιείς πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε πολλές περισσότερες ομάδες οι οποίες φαίνονται οικονομικά εύρωστες σε σχέση πάντα με τις δυνατότητες τις οποίες θα είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, από εκεί και μετά, εκείνο που βλέπω είναι ότι βλέπεις πολύ ενδιαφέροντες ξένους. Mm-hmm. Κάνουν, πιστεύω, καλές επιλογές και πολύ προσεκτικές. Και ο λόγος που το κάνουν αυτό είναι γιατί πλέον και οι Έλληνες προπονητές ψάχνουν πολλά παραπάνω πράγματα από ότι okay, φαίνεται καλό σε αυτό το παιχνίδι και φαίνεται καλό στο βίντεο. Ψάχνουν στοιχεία της προσωπικότητάς του, ψάχνουν στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τον αθλητή να προσαρμοστεί πολύ πιο εύκολα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Με λίγα λόγια γίνεται αυτό το λεγόμενο data mining, το οποίο παλαιότερα μπορώ να σας πω ότι δεν γινόταν τόσο έντονα. Mm-hmm. Δηλαδή οι προπονητές κυνηγάν να δουν πάρα πολλές λεπτομέρειες σε έναν αθλητή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, ίσως ανταγωνιστικότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Mm-hmm. Παρόλο που είμαστε σε μια εποχή κρίσης, οικονομικής αυστηρότητας και όλων αυτών των πραγμάτων. Mm-hmm. Και αυτό ήταν ευχάριστη έκπληξη για μένα. Μάλιστα. Ωραία. Coach, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν επιστρέφει τώρα στα κοντά στη Νεβάδα, να συνεχίσει τις διακοπές σου ή τέλος πάντων όλα αυτά μαζί. Να είσαι καλά. Επιστρέφω την άλλη εβδομάδα, επιστρέφω, γιατί και εκεί πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.